Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Έβαλα τα γιορτινά μου σήμερα, τα υπέρλαμπρά μου, τα έτσι μου, γιατί τι έχουμε εξάλλου? Christmas edition. Φυσικά, μέχρι να τελειώσει όλο αυτό με τις γιορτές, σας υπόσχομαι ότι θα δείτε πάρα πολλά και διαφορετικά βίντεο μακιγιάζ για τις γιορτές. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ δημιουργικό, το βλέπετε συχνά, πανεύκολο, αλήθεια σας λέω, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται, μακιγιάζ το οποίο θα υπερλατρέψετε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σας έχω. Όπως θα δείτε, σήμερα το δέρμα μου δεν είναι στα καλά του, έχω βγάλει σπυράκι εδώ, έχω κάψει εδώ ένα πραγματάκι που είχα, δεν θέλει πολύ, αλλά δεν πειράζει, θα το καλύψουμε όλα. Σήμερα αποφάσισα να μην βάλουμε βάση, αλλά θα σας κάνω βάση παρόλα αυτά, η οποία θα είναι no makeup, με concealer κυρίως. Πάμε να δούμε λοιπόν, ξεκινώντας από τα μάτια, που θα καταλήξει όλο αυτό. Θα χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου P. Louise Base. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η 02. Μπορείτε να μπείτε στο site της P. Louise, να ξέρετε δεν περνάει τελωνίο. Είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι βάσεις της. Είναι λιπαρές, οπότε κρατάνε τέλεια πάνω τις σκιές μας. Και ειδικά σε μακιγιάζ όπως το σημερινό, χρειαζόμαστε έτσι μια πιο λιπαρή βάση. Ήρθαμε κοντά και ξεκινάω τοποθετώντας την P. Louise Base πάντα ξεκινώντας από το φρύδι κοντά και βγάζω πάντα προς τα έξω, έτσι ώστε και εδώ να φτάσει η σκιά μου να μην με νοιάζει. Εν τω μεταξύ, σε κάθε καραντίνα το δέρμα μου περνάει φάση. Δεν ξέρω γιατί, να έχω πετάξει παντού σπυράκια. Τι ξέρει και αυτό. Τέλεια, μετά από αυτό παίρνω το σφουγγαράκι μου για να πάρω την περιττή ποσότητα και λίγο το μπλεντάρω. Το ίδιο θα κάνω και από το άλλο μου μάτι. Και αφού έχω βάλει βάση και στα δυο μου μάτια, συνεχίζω με το Tattoo Liner από Maybelline, το οποίο έχει γίνει πολύ μικρό, γιατί το χρησιμοποιώ όλη την ώρα. Θα χρειαστείτε λοιπόν και ένα πλαϊνό πινέλο για αυτό που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε αυτό το eye look. Ξεκινώντας, θα τοποθετήσω πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μου μια ικανοποιητική ποσότητα μιας γραμμής. Βάλε μη το φοβάσαι. Λοιπόν, πριν στεγνώσει όμως όλο αυτό, παίρνω το πλαϊνό μου πινέλο και ανεβάζω κάτω πάνω. Σαν να σχηματίζω μια γραμμή eyeliner. Θα μπορούσες να πεις, wow, τι έκανε τώρα αυτή η τρελή. Αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι αυτό που σου δείχνω αυτή τη στιγμή. Ένα πλαϊνό πινέλο και το σωστό μολύβι βουτυρένιο. Το συγκεκριμένο μολύβι με βοηθάει πάρα πολύ γιατί γίνεται ματ μετά και κυρίως είναι πολύ σταθερό. Τι κάνω εγώ τώρα? Από εδώ που είμαι, που έχω κάνει αυτό, παίρνω την καμπύλη του ματιού, τη βλέπουμε όλοι, είναι εδώ, και συνεχίζω με το μαύρο χρώμα. Βλέπετε ότι λόγω του ότι είναι πολύ λιπαρή η βάση μου, γίνεται αυτό. Αλλά εμένα δεν με χαλάει καθόλου αυτό. Το θέλω. Πολύ σημαντικό να αναγνωρίσετε που είναι το κόκαλο, δηλαδή που κάνει αυτή την καμπύλη το μάτι σας. Και πάω και λίγο εδώ μπροστά για να μην φαίνεται ότι ήρθε από μόνο του έτσι αυτό εδώ. Τέλεια. Αυτό που έχω είναι αυτό που θέλω. Έχω μία βάση για να πατήσω πάνω τώρα. Το ίδιο θα κάνω και στο άλλο μου μάτι και θα συνεχίσουμε μετά με τις σκιές μας. Έδωσα στα μάτια μου αυτό το σχήμα που ήθελα να πάρουνε και όπως βλέπετε, εμένα γενικά τα καπάκια μου είναι πολύ μικρά. Μακάρι να έχετε έτσι μεγάλα καπάκια, να το φτάσετε και λίγο πιο ψηλά, αλλά με προσοχή γιατί σας είπα, αν δεν είναι πάνω στην καμπύλη μετά θα φαίνεται ούρσουλα φάση. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Λοιπόν, θα πάρω μια παλέτα της Tarte, η οποία την πήρα πέρσι τα Χριστούγεννα και είμαι εκστασιασμένη, βλέπεις εδώ πέρα γιατί, μπορείς να καταλάβεις γιατί. Το packaging και μόνο καταλαβαίνεις. Και την ανοίγεις. Έχει το πινέλο της, έχει τα glitter της, γίνεται χαμός. Έχει το μάσκαρά της, έχει το μολύβι της και άντε γεια. Άντε γεια. Τι άλλο θες?
με το ίδιο που έκανα τα σβησίματά μου το πινέλο, το οποίο είναι από Nancy, το Angled Detailer. Με βολεύει πάρα πολύ αυτό το πινέλο. Λοιπόν, θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, την σκούρα τη μαύρη. Έχει τεράστιο καθρέφτη αυτό. Εδώ θα βάφομαι. Τελείωσε. Τα μπονάρω λίγο πάνω, δίνοντας έμφαση σε αυτό που έχω κάνει. Και προς τα έξω. Και με προσοχή κάτω πάνω. Στο κατά πάνω δεν προσθέτω επιπλέον προϊόν, για να μην μου βγει πολύ σκούρο, δεν θα ήθελα να είναι σε το από κάτω. Λίγο πιο έντονο το κάναμε τώρα. Συνεχίζουμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα. Ωραία. Αφού κάναμε αυτό το 60's μάτι και στα δυο μας μάτια, θα πάρω το πινέλο που είχε μέσα η παλέτα, που είναι υπέροχο χρυσό από τη μία blending, από την άλλη έτσι πιο συμπαγές. Και θα πάρω την καφέ αυτήν εδώ απόχρωση. Εννοείται τα χρώματα είναι ενδεικτικά, μπορείτε να το κάνετε με ό,τι χρώματα θέλετε. Εγώ χθες το δοκίμασα με μπλε και ήτανε αμαρτία τρελή. Και πάω να πατήσω τώρα εδώ, πάνω λίγο στη γωνία μου, ώστε να τη γεμίσω. Τα μποναριστά σχεδόν. Εντάξει, είναι high pigmented αυτή η σκιά πραγματικά. Γενικά όλη η παλέτα έχει πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Εκθαμβωτικές θα έλεγα. Αν υπάρχει, ξέρετε σίγουρα ότι θα τη βρείτε κάτω στις περιγραφές μου. Αν όχι, θα προσπαθήσω να σας προτείνω κάτι παρόμοιο. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Και συνεχίζουμε βάζοντας με το blending brush που υπάρχει εδώ, αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι λίγο πιο beige. Παίρνω πολύ λίγη ποσότητα γιατί τι θέλω να κάνω, λίγο να ομογενοποιήσω. Δεν θα το πω ποτέ αυτό σωστά, παιδιά. Αυτά μεταξύ τους. Το εξπλεντάρετε απίστευτα όμορφα. Θα συνεχίσουμε την λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση που είναι αυτή εδώ, την οποία και θα βάλω σε αυτό εδώ το σημείο. Γέμισα παντού ανοιχτό χρώμη σκόνη. Αυτό τώρα το κάνουμε λίγο για να ομογενοποιηθούν όλα μαζί. Μπορείτε να το παραβλέψετε κιόλας, αλλά δείτε πόσο ωραία, πιο ωραία, πιο γλυκό φαίνεται αυτό από αυτό. Όλο αυτό θα συνεχίσει με ένα shimmer, το οποίο είναι αυτό εδώ το τρελό. Ούτε η κάμερα δεν το πιάνει, να το βρήκαμε. Είναι full βουτυράτα, full όμως. Φαίνεται εξάλλου. Θαρώ. Και το πάω και μέσα στο καφέ, δεν με νοιάζει. Μου αρκεί που μου δίνει χαρά. Είναι τέλειο. Πεθαίνω. Το μπλέκω εδώ με το καφέ, αλλά προσέχω μην λερώσω το μαύρο. Εδώ έχουμε κάνει λίγο fallout, πολύ λίγο βέβαια. I like this. I like this too much. So much. Too much, so much. Καλά είμαι. Βλέπετε ότι σχεδόν το μαύρο εξαφανίστηκε από όλα τα σημεία. Δίνει στην ουσία βάθος στο μάτι μόνο. Εκπληκτικό. Πάμε να κάνουμε και την κάτω πλευρά τώρα. Με ό,τι έχει πάνω το πινέλο μου, ό,τι μα ό,τι, παίρνω και τι κάνω τώρα, θα σας τρελάνω. Πάω ΣΥΡΙΖΑ με τις βλεφαρίδες. Και κάπου εδώ το βγάζω κατά έξω. Όχι υπερβολικά, τόσο όσο. Σου φαίνεται λίγο περίεργο τώρα, αλλά δεν φαίνεται σε μια βλεφαρίδα που λίγο κάτι έκανε η βλεφαρίδα. Περίμενε να δεις τι ωραίο που θα γίνει. Το κάνω και από την άλλη πλευρά. Εννοείται όλα αυτά που κάνουμε τώρα είναι βήματα που μπορείτε να παραλείψετε και να το κάνετε πιο απλό, έτσι. Λοιπόν, παίρνω πάλι το πινελάκι μου, το καφέ μου χρωματάκι που ξεκίνησα και τι κάνω, πάω πολύ, μα πολύ κοντά στο μαύρο. Να το ζεστάνω.
Το καφέ που βάλαμε, είδατε, κατευθείαν τόνισε το βλέμμα. Τώρα όμως θα το εξελίξουμε εμείς αυτό που έχουμε κάνει, παίρνοντας αυτή τη σημεροτέτια απόχρωση, που είναι ανοιχτόχρωμη σε γενικές γραμμές, και τοποθετώντας την στην εσωτερική γωνία. Έτσι τι κάναμε τώρα, και μεγαλώσαμε το μάτι και το κάναμε και λίγο πιο γατίσιο. Σχεδόν έχουμε τελειώσει με τα μάτια. Πάμε να κάνουμε λίγο την βάση και θα χρησιμοποιήσω δύο αγαπημένα κονσίλερ από Tarte. Οι αποχρώσεις είναι η 35H και η 22B. Αρχικά θα προσπαθήσω να κρύψω τις ατέλειες που υπάρχουν στο πρόσωπο. Έχω μόνο ανυδατώσει το δέρμα μου. Πανέμορφη. Κουκλίτσα. Και θα πάρω και τη λίγο πιο σκούρη απόχρωση που έχω, έτσι ώστε να λίγο να τα εξισορροπήσω. Και με τόσο λίγο είναι αντικειμενικά τώρα, γιατί δεν είναι make-up, παίρνω και μπλεντάρω. Έχει τέλεια κάλυψη. Βέβαια, πολύ προσοχή γιατί στεγνώνουν πολύ εύκολα. Μπορείτε να παραγγείλετε από Tarte, δεν περνάει τελωνίο. Τι άλλο να σας πω, γενικά είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, αλλά κρατάει για πάντα. Έτσι το νιώθω εγώ. Εντάξει, εγώ το χρησιμοποιώ και σε καθημερινή βάση. Οπότε έχει κρατήσει πάρα πολύ. Από πέρσι που πήγα στη Νέα Υόρκη, σκεφτείτε, από τότε το έχω. Έχει πάρα πολύ ωραία κάλυψη, φαίνεται πολύ φυσικό το αποτέλεσμα. Δεν είναι για πολύ γερασμένα μάτια, γιατί όταν γενικά είναι πολύ στεγνό ένα προϊόν, αυτό στεγνώνει πολύ, καλό είναι να το αποφεύγουμε στις πιο μεγάλες ηλικίες. Ταραν! Ήδη έχω κάνει τη βάση μου, έχω βάλει το κονσίλερ μου. Πάμε τώρα να βάλουμε λίγο contouring και λίγο ένταση στο πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω την πολύ αγαπημένη Anastasia Beverly Hills Palette με το M405 από Morphe. Είναι το πιο αγαπημένο μου πινέλο για contouring πραγματικά. Έχει και φυσική τρίχα, μαδάει λίγο, όπως όλες οι φυσικές τρίχες, αλλά τι να κάνεις. Κάνω contouring και στη μύτη μου, λίγο να τη μικρύνω εδώ, χαμός. Κυρίως στα κόκαλα κάτω από τα ζυγωματικά, λίγο στο πηγουνάκι για να ενσωματωθεί με το λαιμό, εδώ όπως κλασικά. Και επειδή είμαι έτσι λίγο πολύ matte τώρα, θα πάρω το αγαπημένο μου από MAC, το οποίο είναι το Global Glow, η απόχρωση Mineralize Skin Fish Powder. Δείτε λίγο πως είναι μέσα. Αν δεν την έχετε, πρέπει να την πάρετε. Σε κάθε έκπτωση αυτήν πάω και παίρνω, την έχω τελειώσει ήδη δύο φορές. Λοιπόν, την τοποθετώ σε αυτό εδώ το σημείο και δείτε εδώ κατευθείαν πως έλαμψε. Τώρα κάνει αντανάκλαση, απίστευτο. Θα συνεχίσω τοποθετώντας τη Σφαρσάλη, το Jelly Bean, το οποίο, παιδιά, δεν είναι πλέον τζέλι, ήθελα να πω. Έχει γίνει μια πάστα, δεν ξέρω γιατί. Κάτι δεν πήγε πολύ καλά με το δικό μου. Παρ' όλα αυτά, βγάζει τέλειο αποτέλεσμα και ας είναι έτσι. Glowy, natural, δηλαδή εντάξει, τι άλλο θες από ένα highlighter. Θα βάλω και λίγο σε αυτό εδώ το κομμάτι. Όπως βλέπετε το τοποθετώ με το χέρι, γιατί έχει πολύ πιο ωραία, γενικά τα βουτυρένια μου αρέσει να τα τοποθετώ με το χέρι τα highlighter. Έχει πολύ πιο ωραία απόδοση σε σχέση με ένα απλό highlighter. Θα βάλω πάνω από τα χείλη μου, στο κέντρο της μύτης, αποφεύγουμε όπου έχουμε κάποιο κόκαλο που να είναι λίγο πιο, να ας πούμε εγώ εδώ πέρα δεν βάζω που πετάει λίγο το κοκαλάκι μου από αυτή την πλευρά φαίνεται, συγγνώμη, δεν τα λέω καλά. Γύραμε και υπέρλαμπρες, πάμε να δώσουμε και λίγο χρώμα γιατί είμαστε πολύ πορτοκαλο τέτοιες. Θα χρησιμοποιήσω από Maybelline το Fit Me στην απόχρωση 50, το ρουζ. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικο και έχει και λίγα σίμερ μέσα, οπότε why not. Το ανεβάζω μέχρι λίγο πιο ψηλά, έτσι ώστε να φαίνεται πιο γλυκό το πρόσωπο, πιο fresh. Και βάζω και λίγο εδώ στη μυτούλα. Μην το φοβάστε το ρουζ, βάλτε ρουζ. Χριστούγεννα είναι εξάλλου. Θέλω να σας πω ότι από το προηγούμενο βίντεο έχω αγοράσει δώρα. Αυτή ήταν η εξέλιξη. Περιμένω να έρθουν τώρα. Μπορεί να έρθουν μαζί με το πάμε πακέτο. Μπορεί. Θα συνεχίσω με τις Benefit το 24 Hours Brow Setter, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο διάφανο σταθεροποιητικό για τα φρύδια. Δεν θα βάλω καν χρώμα σήμερα στα φρύδια μου, γιατί μου αρκεί. Φαρώ. Αυτό.
Έχει πολύ ωραίο πινελάκι. Εγώ πρώτα τα κάνω λίγο προς τα μέσα και μετά τα κάνω προς τα εδώ. Τα θέλω λίγο πιο natural αλλά και λίγο πιο extreme ταυτόχρονα. Οπότε αυτό εδώ είναι ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Πάμε να βάλουμε και το μάσκαρά μας και δεν θα είναι άλλο από το Size Up Mascara, το οποίο είναι, όπως λέει και το αγόρι μου, σε αναφορά από ψεύτικες βλεφαρίδες. Έχει μάθει πλέον κι αυτός. Το σημερινό μπορείτε να το κάνετε για πρωτοχρονιά, μπορείτε να το κάνετε για Χριστούγεννα, ό,τι σας θέλει η ψυχή σας. Έχουμε και το προηγούμενο και εκείνο μπορείτε να το κάνετε για πρωτοχρονιά ή το αντίθετο, όπως σας αρέσει εσάς. Εγώ σας δίνω εκδοχές και εσείς αν θέλετε τις κάνετε. Πάντως είναι ωραίο να δοκιμάσετε κάτι και αν το δοκιμάσετε να μου το στείλετε εννοείται. Πάντως αυτό είναι πολύ εύκολο μακιγιάς πραγματικά. Θα βάλουμε και στις κάτω βλεφαρίδες μας. Χαλάλι να γίνει, βλεφαρίδες δεν βάζω γιατί με κουράζουνε. Δεν τις μπορώ. Μ' αρέσουνε βασικά, αλλά... Εντάξει. Θα βάλω ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο κόκκινο κραγιονάκι. Το συγκεκριμένο είναι του Sephora, το αγαπημένο μου νομίζω. Είναι το νούμερο 96. Είναι τόσο ωραίο κόκκινο. Που δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Μυρίζει Χριστούγεννα. Του ταιριάζει το κόκκινο του μακιγιάζ μου. Δεν το περίμενα. Είπα έτσι θα το βάλω για Χριστούγεννα. Αλλά του ταιριάζει, είναι πολύ ωραίο. Ενθουσιάστηκα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν έτσι σύντομο και ωραίο και εύκολο θεωρώ. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω και επανέρχομαι την επόμενη Κυριακή με νέο χριστουγεννιάτικο βίντεο και θα είναι πιο κοντά στην πρωτοχρονιά. Κάτι σημαίνει αυτό. Φιλάκια μέχρι τότε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, γιατί δεν θα σας δω πριν από τα Χριστούγεννα. Και θα τρελαθώ γιατί την Παρασκευή είναι Χριστούγεννα. Φιλάκια πολλά.